ένα μέτρο το οποίο βοηθάει τον κόσμο και επενεί τους καλοπληρωτές. Τι να σας πω. Μου κάνει έκπληξη που ετοιμάζει να το κόψει η ΔΕΗ. Δεν θα έπρεπε για μένα. Η έκπτωση συνέπειας θυσιάζεται στο βωμό της ρευστότητας για τη διάσωση της ΔΕΗ. Όπως όλα δείχνουν οι συνεπείς καταναλωτές που πληρώνουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους, ενδέχεται να δουν είτε κομμένη είτε ψαλιδισμένη την έκπτωση του 10% στους επόμενους λογαριασμούς. Πω και εγώ που είμαι καλό, που πληρώνω έγκαιρα, έστω και αυτά τα 10-15 ευρώ είναι λογαριασμός. Από την κατάργηση της έκπτωσης ρευστότητας, η ΔΕΗ θα βάλει στα ταμεία της περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο ψαλίδισμα της έκπτωσης συνέπειας για τους καταναλωτές που πληρώνουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους στη ΔΕΗ έγινε την 1η Απριλίου του 2019. Από 15% πήγε στο 10%. Πάντως, πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης υποστηρίζουν πως ό,τι και να γίνει, είτε κοπεί όλη είτε ψαλιδιστεί η έκπτωση συνέπειας προς τους καταναλωτές, τα τιμολόγια της ΔΕΗ δεν πρόκειται να αυξηθούν. Ό,τι χειρότερο. Απλώς θα αποδυναμωθεί ακόμη πιο πολύ από ό,τι είναι. Πληρώνεται στον λογαριασμό. Ναι. Ναι. Είναι αυτά τα 10 ευρώ, τα 15 είναι. Είναι σημαντικά για τον καθένα. Ο Υπουργός Ενέργειας εκτιμά πως για να διασωθεί η επιχείρηση απαιτούνται 750 εκατομμύρια ευρώ. Από το Σεπτέμβριο θα μπουν στα ταμεία της ΔΕΗ από τις αυξήσεις στα τιμολόγια 110 εκατομμύρια ευρώ, από την επιστροφή των υπηρεσιών κοινής ωφελίας του 2011 190 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από την τιτλοποίηση οφειλών 300 εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο εσόδων 600 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα 150 εκατομμύρια θα βρεθούν από την κατάργηση της έκπτωσης συνέπειας. Αν πράγματι μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτό το μέτρο τα προβλήματά της, να το κόψει. Και σε κάποια στιγμή που θα ξεπεράσει τα προβλήματα, να μας το δώσει πίσω. Αύριο στην έκτακτη σύσκεψη των μετόχων της ΔΕΗ, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης αναμένεται να δώσει ένα πρώτο στίγμα για τις προθέσεις του όσον αφορά τον τρόπο διάσωσης της επιχείρησης.